Καλή σας ημέρα, κύριε Γενική Γραμματέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Τον κύριο Κουτσούμπα τον καλέσαμε για ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο, γιατί από χθες, κύριε Κουτσούμπα, κουβαλάτε ένα πάρα πολύ βαρύ φορτίο. Και έχετε αναλάβει και μια έτσι μεγάλη υπόσχεση. Και αναφερόμαστε σε αυτό που βλέπουμε τώρα στην οθόνη μας, αυτήν εδώ την επιστολή. Η επιστολή αυτή, λοιπόν, έχει φτάσει στα χέρια του κυρίου Κουτσούμπα εδώ και ένα χρόνο, από πέρυσι τον Οκτώβριο του 2020. Σε αυτή την επιστολή, λοιπόν, ο Μίκης Θεοδωράκης ζητάει από τον αγαπητό κύριο Δημήτρη, όπως αναφέρει στην αρχή αυτής της επιστολής. Σύντροφο. Σύντροφο. Τώρα, στο τέλος της ζωής μου, την ώρα των απολογισμών, σβήνουν από το μυαλό μου οι λεπτομέρειες και μένουν τα μεγάλα μεγέθη. Έτσι βλέπω ότι τα πιο κρίσιμα, τα δυνατά και τα όριμα χρόνια μου τα πέρασα κάτω από τη σημαία του ΚΚΕ. Για το λόγο αυτό θέλω να αφήσω αυτόν τον κόσμο σαν κομμουνιστής. Θα ήθελα, λοιπόν, να σε παρακαλέσω εκείνη την ώρα να επιληφθείς εσύ προσωπικά, ώστε να γίνει σεβαστή όχι μονάχα η ιδεολογία μου, αλλά και οι αγώνες μου για την ενότητα των Ελλήνων. Καθώς επίσης βέβαια και όλα αυτά που ήδη έχω ρυθμίσει σε συνεννόηση με τη γραμματέα μου Ρένα Παρμενίδου και τον φίλο και πρόεδρο του Παγκριτίου Συλλόγου Φίλων Μίκη Θεοδωράκη, Γιώργο Αγοραστάκη. Κύριε Κουτσούμπα, νομίζω ότι κουβαλάτε πραγματικά ένα πολύ βαρύ φορτίο και ο Μίκης Θεοδωράκης σας έχει ορκίσει ουσιαστικά να διαφυλάξετε την πολιτική και όχι μόνο παρακαταθήκη του. Ο Μίκης, νομίζω, με αυτή του την επιστολή, ουσιαστικά πολιτική διαθήκη, τα λέει όλα. Έχει σβήσει τις λεπτομέρειες, έχει κρατήσει τα μεγάλα μεγέθη, θέλει να φύγει από αυτόν τον κόσμο σαν κομμουνιστής και βεβαίως βάζει το βαρύ καθήκον στο ΚΚΕ και σε μένα προσωπικά που το εκπροσωπώ σήμερα ως Γενικός Γραμματέας του, να επιληφθώ ώστε να τηρηθούν όλα αυτά, να σεβαστούμε όλη τη μνήμη του, την ιδεολογία του, την κομμουνιστική ιδεολογία του και τους αγώνες του για την ενότητα των Ελλήνων. Αυτό νομίζω πρέπει να κάνουμε και πρέπει να συμβάλλουμε όλοι σε αυτό. Υποσχέθηκα στον Μίκη Θεοδωράκη, γιατί εκτός από την επιστολή είχαμε και προσωπική επαφή. Πότε τον είδατε τελευταία φορά. Η τελευταία, φυσικά, λόγω πανδημίας ήταν τηλεφωνική, αλλά πριν την καραντίνα και τη δυσκολία, γιατί ο ίδιος ήταν επιβαρημένος και βεβαίως οι επισκέψεις δεν μπορούσαν να γίνουν στο σπίτι του, ούτε μπορούσε να μετακινηθεί. Στο σπίτι του την τελευταία φορά που φάγαμε μαζί παϊδάκια, πριν 2-3 χρόνια πριν την πανδημία, και του είχα υποσχεθεί ότι θα φροντίσω εγώ την άλλη φορά, γιατί εκείνος θα είχε φτιάξει. Ήταν μια ωραία συνάντηση, οι δυο μας, από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 12 το βράδυ. Ξεκίνησαμε με ρακές και συνεχίσαμε με κρασί και παϊδά και με μια συζήτηση για την ιστορία του τόπου μας, για την παγκόσμια ιστορία, για την τέχνη, για τη μουσική του, σκέψεις για το μέλλον. Μια σειρά ζητήματα. Από ήταν ευφιέστατος. Ήταν μεγάλη προσωπικότητα ο Μίκης Θεοδωράκης. Δηλαδή πραγματικά ευχαριστιώσουνα ακόμα και τη δυσκολία που είχε στο λόγο, λόγω των προβλημάτων υγείας ορισμένες φορές. Χαιρόσουνα πραγματικά να συζητάς μαζί του, να ανταλλάσσεις απόψεις, ιδέες, σκέψεις. Από αυτή τη συνάντηση, την τελευταία που λέτε διαζώσεις ή αργότερα τα όσα είχατε πει στο τηλέφωνο, σας είχε πει για αυτή την επιθυμία? Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Καταρχήν ο ίδιος πάντα θεωρούσε. Γι' αυτό είπε ότι η ίδια η επιστολή του τα λέει όλα. Μου είχε πει ότι αυτό, οι λεπτομέρειες, οι διαφορετικές απόψεις, όλα αυτά τα ζητήματα τα αφήνω στην άκρη, γιατί μετράω ακριβώς και έχω εκτιμήσει τα μεγάλα μεγέθη. Αναγνώριζε όχι μόνο τον ιστορικό αλλά και το σύγχρονο ρόλο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στην ελληνική κοινωνία για το καλό του λαού μας, για το καλό του τόπου μας. Μάλιστα ακόμα και για ζητήματα επιμέρους ζητημάτων ή διαφωνιών ή διαφορετικής στάσης τα συζητούσαμε ανοιχτά. Για παράδειγμα, με αφορμή την συμφωνία των Πρεσπών,
την οποία εμείς την είχαμε καταψηφίσει στη Βουλή, όχι όμως από τη σκοπιά την, να το πω έτσι, αντιδραστική, συντηρητική, εθνικιστική που κάποιες δυνάμεις προβάλλαν, αλλά από τη σκοπιά που είχαμε πει ανοιχτά στον ελληνικό λαό, ότι δηλαδή ουσιαστικά αυτή η συμφωνία με τον επίγοντα τρόπο που μπήκε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά οδηγεί στην ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας και των Δυτικών Βαλκανίων στο ΝΑΤΟ, και άρα αυτός ήταν ο μοναδικός στόχος και γι' αυτό γίνονταν και υποχωρήσεις σε άλλα ζητήματα, όπως δεν απαλήφονταν ζητήματα στο Σύνταγμα και προβλήματα που ακόμα υπάρχουν φυσικά και φαίνονται. Και φυσικά ο Μίκης είχε πάει τότε, είχε επιλέξει να πάει σε αυτό το συλλαλητήριο, του είχα εκφράσει την αντίθεσή μου, γιατί εκεί το χαρακτηριστικό ήταν ότι ήταν ακροδεξιές, φασιστικές, αντιδραστικές δυνάμεις, εκτός από έναν κόσμο φυσικά, δεν ήταν όλοι τέτοιοι, αλλά λέω το στίγμα που έδιναν, το είδε και ο ίδιος, τρεις επιστολές είχαμε ανταλλάξει, του έγραφα, μου έγραφε γιατί δεν μπορούσαμε και διαζώσεις να τα πούμε εκείνη την περίοδο. Μάλιστα. Είδαμε μαζί και βλέπουμε τώρα και μια φωτογραφία. Το είδατε κι εσείς και είδα να χαμογελάτε αυτό το στιγμιότυπο, το χαρακτηριστικό από το μακρινό 89 και τα όσα είχε πει ο Μάνος Χατζηδάκης για τον Μίκη Θεοδωράκη. Τον οποίον επίσης μεγάλη και αυτός μουσική ιδιοφυΐα, τον είχε τιμήσει η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ σε εκδήλωση. Βεβαίως. Όπως ξέρετε, πριν 15 χρόνια. Απλά, ήταν Γενική Γραμματέας η συντρόφισσα η Αλέκα η Παπαρίγα τότε. Εσείς εκεί τα ήταν μια πολύ μεγάλη και εκδήλωση. Και από κοντά εκείνα τα γεγονότα και ήταν έτσι και έντονες πολιτικές στιγμές και άλλες εποχές τέλος πάντων. Και γενικά εκείνη την εποχή φαινόταν σαν να μην μπορεί ο κόσμος να καταλάβει τον Μίκη Θεοδωράκη στις πολιτικές του επιλογές. Ο ίδιος βέβαια έδινε μια εξήγηση πολύ συγκεκριμένη, ότι μιλούσε διαρκώς για την εθνική συμφιλίωση και για την εθνική συνένεση. Λέξεις που περίπου είναι. Όχι απλά είναι επίκαιρες, πολύ επίκαιρες. Η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη τα λέει όλα. Δίνει και το πολιτικό του στίγμα και την επαφή του με την κοινωνική πραγματικότητα, βιωματική σχέση με τους αγώνες του λαού μας, με τα δεινά που πέρασε αυτός ο τόπος και βεβαίως πάντα προβάλλει το δίκαιο του αδικημένου, του καταπιεσμένου, του κατατρεγμένου. Γι' αυτό και η μουσική του έχει διεθνή διάσταση, έχει παγκόσμια διάσταση. Δηλαδή τον ακούνε εξίσου καλά και τον τραγουδάνε και το χορεύουν τα τραγούδια του και στη Λατινική Αμερική και στη Βόρεια Αμερική, σε όλη την Ευρώπη, στην Αφρική, στη Ρωσία, στην Ασία και εδώ στη γειτονιά μας φυσικά, στην Τουρκία, στην Κύπρο, στη Μέση Ανατολή. Άρα έχει μια διεθνή διάσταση γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Γιατί εκφράζει τους πόθους, τους καημούς, τα προβλήματα, τους αγώνες και τη θέληση των λαών για ένα καλύτερο κόσμο, για ένα δίκαιο κόσμο. Τώρα από αυτή την επιθυμία του, την οποία σας την είχε εκφράσει όπως μας είπατε και διαζώσεις και τηλεφωνικά και με αυτή την επιστολή, υπάρχει κάτι άλλο το οποίο ήθελε να κάνει ή είχε ως επιθυμία, ως αποθυμένο? Κάτι που να γνωρίζετε εσείς? Δεν νομίζω. Νομίζω είχε ζήσει μια ολοκληρωμένη ζωή, μια γεμάτη ζωή. Τον ταλαιπωρούσαν τα προβλήματα υγείας του, γιατί ήταν άνθρωπος ζωντανός, γεμάτος, ήθελε να είναι μέσα στη δράση. Και βεβαίως νομίζω όχι μόνο φεύγει τιμημένος, αλλά ο Μίκης Θεοδωράκης μπορεί να έφυγε από τη ζωή ως ηλική οντότητα, να το πω έτσι, όμως είναι ζωντανός, είναι αθάνατος αυτό που λέμε. Θα τον έχουμε στα τραγούδια, στις σκέψεις, σε αυτή την παρακαταθήκη που άφησε και στη χώρα μας και παγκόσμια. Και βέβαια οι μελλοντικές γενιές θα εξακολουθούν να τον τραγουδάνε, να τον ακούνε, να σίγουρο. Χορεύουν στα γλέντια. Αυτό είναι σίγουρο. Με τα τραγούδια του και κυρίως να περπατάνε κάτω από τις σημαίες του αγώνα για να ανθρωπέψει πραγματικά ο άνθρωπος. Εμείς ένα παράπονο έχουμε ακούσει μόνο με όσους έχουμε συνομιλήσει και είχαν την τύχη να βρεθούν μαζί του και επί σκηνής και να συνεργαστούν και σε συναυλίες, ότι δεν είχε γίνει ευρέως γνωστό το μεγάλο συμφωνικό του έργο. Και αυτό ήταν έτσι ένα παράπονο που του άφηνε μια μικρή πικρία. Αλλά όλοι μας έλεγαν ότι δεν υπάρχει περίπτωση, όλα θα γίνουν γνωστά
και οι μελλοντικές γενιές θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τον όγκο της δουλειάς που έχει αφήσει πίσω του, γιατί έχει αφήσει και πράγματα τα οποία εμείς δεν έχουμε ακούσει καν. Βέβαια. Και αυτά θα υπάρχουν στο μέλλον. Άλλωστε, γενικότερα η συμφωνική μουσική, αυτού του είδους μουσικής, θέλει ακόμα περισσότερα χρόνια. Δεν φτάνουν 50 χρόνια ή 70 χρόνια πορείας για να γίνουν κτήμα ευρύτερων δυνάμεων ή να παίζονται στις συναυλίες. Προτιμούνται συνήθως τα έντεχνα, τα λαϊκά τραγούδια, φυσικά μεγάλα τραγούδια, μεγάλη μουσική και μεγάλη ποίηση. Γιατί με το Μίκη ποίηση, μουσική, λαός έγιναν ένα. Τώρα με την ευκαιρία που σας έχουμε, θα ήθελα να σας ρωτήσω και ένα-δύο ερωτήματα για τα θέματα της επικαιρότητας, αν μου επιτρέπετε. Καταρχήν για το θέμα που μας απασχολεί και απασχολεί πολύ τους υγειονομικούς και έχει να κάνει με την αναστολή εργασίας. Εχθές υπήρξε μια χαραμάδα από την αίγεσία του Υπουργείου Υγείας που δίνει έτσι ένα περιθώριο συνεννόησης στους υγειονομικούς. Τους λέει ουσιαστικά ότι αν πάει κάποιος και κλείσει το ραντεβού του τώρα για να εμβολιαστεί, θα μπορεί να επιστρέψει στην εργασία του και με την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρώσει τον εμβολιαστικό κύκλο. Αυτό πιστεύετε ότι μπορεί να ομαλοποιήσει κάπως την κατάσταση? Σύμφωνοι, όπως ξέρετε, από την πρώτη στιγμή είχαμε πει ως ΚΚΕ ότι δεν πρέπει να αποτελέσει άλοθη η πανδημία και η αναγκαιότητα έτσι και αλλιώς του εμβολιασμού για επίθεση ενάντια σε εργαζόμενους, για απολύσεις, για αναστολή εργασίας. Δηλαδή να μην ανοίξει παράθυρο καταπάτησης στοιχειωδών ακόμα δημοκρατικών δικαιωμάτων, ακόμα και συνταγματικών δικαιωμάτων. Mm-hmm. Γιατί αν θέλετε αυτό που τονίσαμε από την πρώτη στιγμή, η υποχρεωτικότητα έχει προϋποθέσεις. Δηλαδή χρειάζεται εξαντλητική προσωποποιημένη ενημέρωση για αυτά. Χρειάζεται προληπτικός έλεγχος για πιθανές εξαιρέσεις από τα εμβόλια, γιατί υπάρχει, επιστημονικά φυσικά. Χρειάζεται η υγειονομική επιτήρηση του εμβολιασμού, που δεν γίνεται ολοκληρωμένα. Χρειάζεται επίσης επιστημονική παρακολούθηση, καταγραφή όλων των αποτελεσμάτων των εμβολιασμένων. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα ζητήματα είναι κρίσιμα θέματα. Και επίσης είχαμε τονίσει ότι οι λύσεις που δίνει η κυβέρνηση σήμερα με αναπλήρωση των κενών που θα δημιουργούνταν από αυτές τις αναστολές εργασίας, με μετακινήσεις που έλεγε ότι θα κάνει ή με άρση των αδειών, σημαίνει εγκληματική ευθύνη, οδηγεί σε εξουθένωση των εργαζομένων. Ήδη οι γιατροί, οι νοσηλευτές είναι εξουθενωμένοι από όλη αυτή την κατάσταση αυτά τα δύο χρόνια. Πόσο μάλλον να κάνουν και περισσότερες βάρδιες, να κάνουν περισσότερες ώρες δουλειάς κλπ. Άρα, γιατί δεν έχουν λυθεί άλλα ζητήματα. Προσλήψεις μαζικές γιατρών που χρειάζονται, προσλήψεις μαζικές νοσηλευτών που χρειάζονται και μια σειρά τέτοια ζητήματα, τα οποία έπρεπε να έχουν ήδη γίνει. Ναι. Άρα όλο αυτό το πλέγμα πρέπει να δούμε. Μάλιστα. Κάτι τελευταίο. Είναι σε εκκρεμότητα η τοποθέτηση του προσώπου για την θέση του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι κατά νου εσείς. Νομίζω σήμερα, αύριο, θα έχουμε και την τελική επιλογή, το τελικό όνομα. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Τα ονόματα. Επειδή έχει γίνει μεγάλη κουβέντα για συνένεση πρόσωπα, σε αυτό το πρόσωπο. Ναι, λίγη σημασία έχουν. Ναι, είδαμε και τη συνένεση με τον κύριο Αποστολάκη. Τη μια στιγμή η Νέα Δημοκρατία τον ανακοινώνει ως ικανό και τολμηρό που μπορεί να λύσει ζητήματα πολιτικής προστασίας αποφασιστικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ τον απαντά ότι είναι εξαγορασμένος αποστάτης. Η Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Αποστολάκης εξαιτίας αυτού παρετείται. Η Νέα Δημοκρατία απαντά ότι τώρα είναι δηλός και ανίκανος, αποδεικνύεται. Και ο ΣΥΡΙΖΑ απαντάει ζήτω, είναι ο μεγάλος, ο θαραλέος, ο ικανός, ο άξιος. Αυτό είναι τραγικό. Δεν θέλω να πω τη γελιότητα του ζητήματος, ακόμα και πόσο εύκολα λένε και εκφέρουν τέτοιο πολιτικό λόγο τα δύο βασικά κόμματα του πολιτικού συστήματος που έχουν κυβερνήσει ή που κυβερνάνε. Όμως δείχνει και κάτι άλλο
Αυτό που είπε η Αλέκα Παπαρίγα στη Βουλή χαρακτηριστικά. Ένα τσιγάρο δρόμος είναι η μετακίνηση από το ένα κόμμα στο άλλο και για τη συνένεσή τους. Άλλωστε ο κύριος Τσίπρας είχε προτείνει Υπουργό Υγείας την κυρία Λιανού να συμφωνήσει με τη Νέα Δημοκρατία, είχε προτείνει Υπουργό Πολιτικής Προστασίας με κοινή συνένεση και μένουν τώρα στα διαδικαστικά. Άρα η δυνατότητα μετακίνησης στα πλαίσια αυτών των δύο κομμάτων, γιατί κατά την άποψή μας και την ανάλυσή μας και αποδεικνύεται ότι έχουμε δίκιο και στο συγκεκριμένο, είναι στην ίδια στρατηγική κατεύθυνση. Δεν έχει σημασία οι διαφορές. Φυσικά διαφορές έχουν. Δεν λέμε ότι ταυτίζονται. Έχουν επιμέρους διαφορές, αλλά στα βασικά ζητήματα είναι στην ίδια γραμμή, στην ίδια κατεύθυνση, γι' αυτό και ψηφίζουν πάρα πολλούς νόμους ο ένας μετά τον άλλον, είτε πριν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, είτε τώρα η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, αντίστοιχους αντιλαϊκούς νόμους σε όλα τα πεδία και στο συγκεκριμένο που λέμε. Τώρα ένας υπουργός θα βρεθεί και μπορεί να είναι ικανός και να είναι και ικανότερος από τον προηγούμενο. Αυτά υπάρχουν. Αλλά μην δείχνουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος για να καίγεται, όπως είπαμε και στη Βουλή χαρακτηριστικά, το δάσος τελικά εξαιτίας αυτού. Γιατί όταν βλέπεις ένα πρόσωπο με όποιες ελλείψεις, με τις αδυναμίες κλπ. Που μπορεί να έχει παρουσιάσει στη δράση του, χάνεις την εγκληματική πολιτική που ακολουθεί συνολικά το σύστημα, το κράτος, η κυβέρνηση κάθε φορά που έχει αναλάβει τις ευθύνες αυτού του τόπου για τις αδυναμίες και τις ελλείψεις και το μη σχέδιο που έχει για την αντιπυρική προστασία της χώρας, για τη δασοπροστασία ή για άλλα τέτοια ζητήματα που αφορούν την ίδια τη ζωή και τις περιουσίες των συνανθρώπων μας. Κύριε Γραμματέα, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία και που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Και εγώ θα το ξαναπώ, κουβαλάτε ένα βαρύ φορτίο από χθες. Την καλημέρα μας. Ευχαριστώ. Καλημέρα.